των κοινοτήτων Αλαμινού, Μενόγια, Σκοφίνου. Έχουν πληροφορηθεί ότι θα μεταφερθεί από τη Λεμεσό στην κοινότητα Αλαμινού ορνηθοτροφείο. Και πώς Πραγματικά, ναι, επηρεάζει. Ναι, πρόκειται. Η διαμαρτυρία άρχισε στις 10 το πρωί στον χώρο όπου ενδέχεται να μεταφερθεί ιδιωτικό ψινοτροφείο από την Λεμεσό εκεί στην περιοχή, στην Αλαμινό. Αφορά και επηρεάζονται οι κοινότητες Αλαμινού, Κοφίνου, Μενόγιας και Αναφωτίας, όπου και θα συνορεύει το εν λόγω ψινοτροφείο. Αυτή την ώρα γίνεται και επιτόπια έρευνα στην περιοχή από το κτηματολόγιο. Θα γίνουν εκθέσεις και έπειτα θα οδηγηθεί το θέμα, αφού το ολοκληρωθούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, στο Υπουργικό. Ουσιαστικά να σας πω ότι αντιδρούν σφόδρα οι κάτοικοι για να εγκατασταθεί το εν λόγω ψινοτροφείο στην περιοχή τους, αφού ενδέχεται να μετακινηθεί μετά και από αντιδράσεις που έχουν κάτοικοι που βρίσκεται σήμερα το ψινοτροφείο, στην περιοχή που βρίσκεται σήμερα το ψινοτροφείο, στη Λεμεσό. Ήδη οι κάτοικοι διαμαρτυρόμενοι κάνουν λόγο για μυρωδιές. Είναι μόνιμα μυρωδιές μέσα στις κατοικίες. Ναι, γιατί εκεί υπάρχουν και σπίτια στην περιοχή. Είναι και φορείς μυρωδιών. Ναι, είναι ιδιωτική γη. Πού ανήκει τώρα που τους βλέπουμε να είναι? Είναι χαλίτικη. Είναι χαλίτικη, άρα γι' αυτό μπορούν να επηρεάσουν. Ναι. Μάλιστα. Ναι, και είναι και τα επικίνδυνα απόβλητα. Κάνουν λόγο για ασθένειες, το νερό, η χορύπανση, γιατί θα μεταφέρεται και θα είναι το βουητό, θα είναι μόνιμα και στα αυτιά των κατοίκων. Και να σας πω ότι με αυτή την διαμαρτυρία, όπως ανέφερες και εσύ, κάτι ουσιαστικά θέλουν να ακουστεί η θέση τους, ότι αντιτίθενται σφόδρα με τη μετακίνηση του λόγω ψινοτροφείου στην περιοχή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα μου, και σε ένα καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Κυρίες και κύριοι, στο θανατηφόρο.